Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλαβρουζιώτη που είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο έλεος της αλεπορίας εδώ και 50 σχεδόν ημέρες. Η γέφυρα του Ευήνου έχει πάθει καθίζηση και έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία τα έχουν πει και οι προηγούμενοι συνομιλητές. Όλοι εμείς οι κάτοικοι της παραεβήνιας περιοχής ζητάμε ενημέρωση. Τι έχουν κάνει οι αρμόδιοι φορείς μέχρι τώρα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, τι έχει κάνει η περιφέρεια. Από επίσημα έγγραφα φαίνεται ότι υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις από το Νοέμβριο του 2018 αλλά και από το Γενάρη του 2021 αντιπλημμυρικά έργα στον Εύβοινο ποταμό. Όμως κανένα από αυτά τα έργα δεν ασχολήθηκε με το πρόβλημα της γέφυρας που ήταν γνωστό από το 2008, έγινε μια μερική επισκευή κάπου στο 2012 και από το 2015 ήταν γνωστό το πρόβλημα και δεν λήφθηκε καμία πρωτοβουλία για την προστασία της γέφυρας. Ζητάμε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης, ζητάμε όμως και προσωρινή λύση. Η αποκατάσταση της γέφυρας θα καθυστερήσει 2 με 3 χρόνια και παραπάνω. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε τη Συντονιστική Επιτροπή και να πιέσουμε την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους όπου απαιτείται για να βρούμε μια προσωρινή λύση προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύκλος των εκτός διαδικασίας παρεμβάσεων κλείγει με την κυρία Πιστιόλη που είναι εκπρόσωπος του Κινάλ.